γυαλόλα τη στη φωτιά. Πώς πάνε οι πρόβες, είστε αγχωμένοι? Καλά πάνε οι πρόβες. Έχουμε ένα πρόβλημα στα γυρίσματα και οι δύο. Αλλά δεν είναι. Έχουμε και οι δύο. Αλλά νομίζω στο live θα φανεί η δουλειά μας. Θα ρωτήσω και εγώ για το Eurovision. Για το τραγούδι που έχει γίνει με πολλά σχόλια της Μαρίνας. Αν σας αρέσει πρώτα απ' όλα, πώς σας φάνηκε? Προσωπικά δεν είναι η μουσική που ακούω. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι το συγκεκριμένο κομμάτι έχει αφουγκραστεί πάρα πολύ καλά τον παλμό των καιρών της pop κουλτούρας αυτή τη στιγμή. Το έχει κάνει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο η Μαρίνα. Υπερβολικά ταλαντούχο κορίτσι και δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται τόσο δώρο. Θα πάει καλά στην Eurovision, ειδικά μαζί με το Φωκά πάνω σκηνή. Το βλέπω, δηλαδή, σαν να το βλέπω μπροστά μου, θα πάει πολύ καλά. Για την αισθητική του βίντεο κλιπ γίνεται λόγο επίση. Έχουμε κατέβει στου δρόμου Αθήνα, θα δούμε πώ είναι αισθητικά και πόσο καθαρά είναι και πόσο αυτό μα πείραξε τώρα. Βέβαια, σε όλα τα πράγματα μπαίνουμε σε μια διαδικασία να σχολιάσουμε. Αλλά τι σημασία έχει? Σημασία έχει ότι εδώ γίνονται πολύ σοβαρά πράγματα σε αυτή τη χώρα αυτή τη στιγμή και θα έπρεπε να μα απασχολούν αυτά περισσότερο. Είδαμε την πρόταση τη Αγγελέα για τον κύριο Μίχο για την υπόθεση του βιασμού, ότι ήταν αθωτική. Θέλω να μου πει πώ το βρήκε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι αν μπορούσα να εκφραστώ ακριβώ όπω είμαι στη ζωή μου, δεν θα έλεγα πράγματα, θα έλεγα πολύ σκληρά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι νομικά ο βιασμός είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι λέει ο νόμος, να αποδειχθεί γιατί δεν υπάρχουν μάρτυρες και οι ίδιοι νόμοι λένε ότι δεν μπορούν να καταδικάσουν κάποιον για ένα τόσο σοβαρό έγκλημα όπως είναι ο βιασμός, χωρίς σοβαρές αποδείξεις. Οπότε αναιρεί το ένα πράγμα το άλλο. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι το σύστημα είναι φτιαγμένο με ένα τέτοιο τρόπο που δίνει, δυστυχώς, αφήνει τέτοια περιθώρια. Είμαι πάρα πολύ ταραγμένη με όλο αυτό. Εντάξει, κοντά είμαστε. Πριν μια εβδομάδα γίνηκαν δύο γκέι 200 άτομα. Ναι, ναι. Εντάξει, μας θυμώνει πάρα πολύ όλο αυτό. Τι να πούμε, θα γίνουμε γραφικοί, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε, θα πρέπει κάτι να γίνει. Για τον κύριο Ξανθόπουλο, έχει εμπλακεί σε ένα τροχαίο το οποίο δυστυχώς επέφερε και ένα θάνατο στο άλλο όχημα ενός 19χρονου. Έχετε μιλήσει μαζί του καθόλου? Δεν είναι ώρα τώρα για να μιλήσει κάποιος από εμάς μαζί του. Ευχόμαστε όλοι να είναι καλά. Συλληπιτήρια πολλά στην οικογένεια του παιδιού που έφυγε. Ανοχωρεί, κατοχωρεί, ανηφορεί, κατηφορεί. Τραγουδάμε Λουκιανό και Λαϊδόνι. Τον ύμνο των μαύρων σκυλιών. Σε όλα λέμε ναι και σε κάποια λέμε όχι. Διότι με τα όχι κάνεις καριέρα. Κακά τα ψέματα. Ακριβώς αυτό. Πολύ ωραίο τραγούδι, ανεβασμένο και περνάει και πολύ ωραία μηνύματα. Πάω λίγο κεφάλαιο Eurovision. Παιδιά, το τραγούδι το ακούσατε. Πώς σας φάνηκε? Εγώ νομίζω θα ασκήσει στην Eurovision. Δεν είναι ένα άκουσμα το οποίο. Εντάξει, θα μπορώ να σου πω ότι τρελαίνομαι. Αλλά πιστεύω ότι για το σκοπό που έχει γραφτεί, για το διαγωνισμό που είναι να πάει. Νομίζω θα πάει μέσα στα τρία τραγούδια, κατά τη γνώμη μου, θα είναι σίγουρα. Κορυφαίο και είναι και εξαιρετική τραγούδι, Σάτι, εξαιρετική. Κορυφαίο τραγούδι, εκπληκτικό. Η Μαρίνα Σάτι θα μας απογειώσει, είμαι σίγουρη. Εντάξει, είναι το ελληνικό τραγούδι, πρέπει να το στηρίξουμε. Και από εκεί και πέρα, ρε παιδιά, εντάξει, δεν είναι ότι θα τρελαθούμε κιόλας. Μακάρι να πάει καλά. Αν δεν πάει, δεν πήγε. Τι θα κάνουμε τώρα? Υπάρχει ένα ρεπορτάζ που λέει ότι η εκπομπή της Ελεονόρας Μελέτης, στην οποία συμμετέχεις, ότι δεν θα είναι στην επόμενη σεζόν. Στην πρωινή ζώνη, γενικά υπάρχουν κάποιες φήμες, υπάρχει γενικά αυτό το πράγμα, ακούγεται. Θέλω να μου πεις εσύ, αν σας έχουν πει κάτι, αν ακούς κάτι. Δεν έχω καμία τέτοια εικόνα, οπότε δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι για το οποίο δεν έχω εικόνα και πληροφόρηση. Εσύ, Θανάση μου, θα ήθελες να συνεχίσεις την εκπομπή με όποια μορφή και αν είναι αυτή, πρωί, βράδυ, δεν ξέρω και εγώ τι, με την Ελεονόρα μαζί? Εγώ έχω συμβόλαιο μέχρι τέλος σεζόν, έχω εξαιρετική σχέση με την Ελεονόρα. Δεν το συζητώ και με τους υπόλοιπους συνεργάτες. Από εκεί και πέρα αναμένω το κανάλι που εργάζομαι να μου γνωστοποιήσει τις προθέσεις του, να μιλήσουμε αν είναι να πούμε κάποια πράγματα, αν θέλουν ή αν έχω να προτείνω. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον.